Σε Σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η ανέβρεση φοιτητικής στέγης φέτος, η αύξηση των ενοικίων, ο μειωμένος αριθμός διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών και η μεγάλη ζήτηση προβληματίζουν σημαντικά τους ενδιαφερόμενους. Άμεσα θα δούμε τους φοιτητές να ψάχνουν να βρουν φοιτητική κατοικία είτε στην Καλαμάτα είτε στην Πάτρα που διαθέτουν πανεπιστήμια. Στην Καλαμάτα, δεδομένη χρονική στιγμή, κατοικίες οι οποίες είναι έως 25 τετραγωνικά μέτρα, η διαθεσιμότητα είναι σχεδόν μηδενική. Όπως προείπαμε, στην Καλαμάτα καταγράφουμε περίπου 834 κίνητα για γραμμές διαχρόνιος μισθός. Άρα, η διαθεσιμότητα είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρή για τους φοιτητές. Οι αυξητικές τάσεις των ζητούμενων μισθωμάτων για φοιτητική κατοικία καταγράφονται στο σύνολο της χώρας, αλλά και σε περιοχές της Πελοποννήσου όπως η Καλαμάτα και η Πάτρα, όπου οι ζητούμενες τιμές καταγράφουν ακόμη και διψήφιο αριθμό ποσοστιαίας αύξησης σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αν κάποιος τώρα βρει ένα σπίτι από 30 έως 45 τετραγωνικά με τη Καλαμάτα, πρέπει να γνωρίζει ότι το κοστολόγιο είναι από 300 έως 350 ευρώ, αν είναι μερικώς ανακαινισμένο. Ενώ για εκείνα από 50-60 τετραγωνικά μέτρα, στη μεσαιωνική πρωτεύουσα, το κοστολόγιο είναι από 350 ευρώ έως 450 ευρώ. Η ίδια εικόνα περίπου, αλλά με οικονομικότερες κινήσεις, καταγράφεται στην Πάτρα, όπου στην περιοχή της Αγίας Σοφίας ένα σπίτι έως 25 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάει από 150 ευρώ έως και 210 ευρώ, ενώ από ένα σπίτι από 30-45 τετραγωνικά μέτρα από 220 ευρώ έως και 450 ευρώ, ένα ανακαινισμένο και υπηρεμένο. Η ενεργειακή κρίση δείχνει να έχει επηρεάσει και τις προτεραιότητες στην αναζήτηση φοιτητικής στέγης σε όλη την επικράτεια, καθώς το μέσο και ο τύπος θέρμανσης κατατάσσεται στα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής. Ακολουθούν ο όροφος, ο αριθμός των υπνοδωματίων, η επίπλωση και το έτος κατασκευής. Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση τόσο για τους φοιτητές όσο και για τις οικογένειες. Αυτό που αναφέρουν πάρα πολλές φορές εμείς είναι το εξής. Θα έπρεπε τη δεδομένη χρονική στιγμή να μην είναι αναλογική να υιοθετήσουμε σαν χώρα μέτρα αναχέτησης του κόστου στέγασης. Δεδομένα και μέτρα τα οποία έχουν ήδη υιοθετηθεί από άλλες χώρες όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Κύπρος, από το 2018-2019. Θα μπορούσαμε πολύ άμεσα, να πούμε στη λογική, να πούμε και πάλι ότι θα υπάρχει η έκπτωση της δαπάνης του ενοικίου, ιδιαίτερα στις οικογένειες που διαθέτουν κατοικία, αλλά και η κύρια κατοικία τους ενοικιάζουν. Με αποτέλεσμα να βλέπουν μια φοροαπαλλαγή. Το ίδιο θα μπορούσαμε να δούμε και τους φοιτητές. Είναι αδιανόητο ένας φοιτητής να περνάει σε μια άλλη πόλη και το κόστος μίσους της κατοικίας της φοιτητικής να μην έχει ουσιαστικά μια έκπτωση της δαπάνης στη φορολογική δίωση των γονιών. Αντιθέτως, αν οι γονείς δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο και ταυτόχρονα συμμετέχει οικονομικά η γιαγιά ο παππούς, δίνοντας ένα χατζηλίκι ουσιαστικά στο παιδί, αυτό μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα φορολογικό στην οικογένεια και να δημιουργήσει τεκμήρια.